Δεν διαψευστήκαμε, να το πούμε έτσι, ότι σωστά, ότι όπως είχε φανεί από την προηγούμενη συζήτηση και στη διάρκεια των επιτροπών, αλλά και από το δημόσιο διάλογο που επικρατεί και στη διάρκεια της Ολομέλειας, η συζήτηση περιορίστηκε γύρω από το ύψος των ποινών, γύρω από το αν τελικά συνολικά αυστηροποιείται ή όχι το ποινικό δίκαιο και αν αυτά δείχνουν μια προοδευτική συντηρητική στροφή του ποινικού δικαίου που επιφέρει η κυβέρνηση. Θεωρούμε ότι αυτό το ερώτημα και το δίλημα είναι και παραμένει από προσανατολιστικό. Γιατί ούτε αν θέλετε αποδίδει πραγματικά το αν είναι ή δεν είναι η οριζόντια αυστηροποίηση των ποινών ή αντίστοιχα η μείωση σε περιπτώσεις που κρίθηκε και από την προηγούμενη κυβέρνηση σε περιπτώσεις που εγκλημάτων με ιδιαίτερη βαρύτητα που θεωρούμε ότι δεν μπορούν πραγματικά να δεν αποδίδει πολλές φορές η ποινή που επιλέχτηκε. Ούτε βοηθάει, αν θέλετε, να αντιληφθεί ο κόσμος ποιος είναι ο χαρακτήρας του δικαίου και των αλλαγών, ούτε όμως, αν θέλετε, απαντάει και σε αυτό που παρουσιάζει η κυβέρνηση, ότι υποτίθεται απαντάει σε μια απέτηση της κοινωνίας να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα αδικήματα ιδιαίτερης βαρύτητας. Γιατί αυτή η συγκεκριμένη συζήτηση που περιορίζεται μονάχα γύρω από το ύψος των ποινών κρύβει επιμελώς και βολεύει, αν θέλετε, στο να μην φωτιστεί το γεγονός ότι ούτε τελικά προστατεύονται ουσιαστικά τα θύματα τέτοιου είδους εγκλημάτων, ούτε βοηθάει πραγματικά στο σοφρονισμό, στην αποτροπή του εγκλήματος και στην μη διάπραξή του στο μέλλον. Γιατί ούτε φωτίζει την πραγματική έλλειψη μέτρων πρόληψης και το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται το έγκλημα. Έγινε μια συζήτηση γύρω από την αλλαγή του χαρακτήρα του εγκλήματος κλπ. Χωρίς όμως πέρα από την αναφορά αποτρόπαιων εγκλημάτων, χωρίς κανείς να μιλάει και να συζητάει ποιοι είναι οι λόγοι, αν θέλετε, ποιες είναι οι συνθήκες εκείνες που διαμορφώνουν το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται αυτού του είδους η εγκληματικότητα, που νομίζουμε ότι όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται από τις αστικές κυβερνήσεις, αλλά στην πραγματικότητα οι συνθήκες αυτές δυναμητίζονται περισσότερο. Όμως θεωρούμε ότι ούτε τελικά βοηθάνε ακόμα στην λήψη των αναγκαίων εκείνων μέτρων για την προστασία και των θυμάτων, αλλά και την προστασία των ενδυνάμει θυμάτων. Ακόμα, βέβαια, δεν απαντάει στα ζητήματα της σοφρονιστικής διαδικασίας, κοινωνικής επανένταξης κλπ. Δεν είναι σε δεύτερο χρόνο, να το πούμε, δευτερεύουσας αξίας τα ζητήματα, το πλαίσιο, το δίκτυο εκείνο, το προστατευτικό, που πρέπει παράλληλα να διαμορφωθεί για να έχουν πραγματικά ουσία αυτά τα μέτρα που σε κάποια περίπτωση σωστά παίρνονται. Και εμείς ως κόμμα θα ψηφίσουμε και στηρίζουμε την ενίσχυση, την αυστηροποίηση ποινών που έχουν να κάνουν με τα γενετήσια εγκλήματα ή αν θέλετε, μέτρα που θεωρούμε θετικά, που διευκολύνουν και την καταγγελία αυτών των εγκλημάτων, ιδιαίτερα στα ανήλικα θύματα κλπ. Την προστασία τους όμως θεωρούμε προβληματικό ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει εκείνο το δίκτυο υποστηρικτικών δομών που πραγματικά θα βοηθάει, θα αποτρέπει, θα προλαμβάνει και θα βοηθάει, θα στηρίζει και τα θύματα για να μπορέσουν πραγματικά να καταγγείλουν, να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Όμως, ακόμα και αυτή θεωρούμε ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η αυστηροποίηση των ποινών χωρίς την πραγματικότητα ή των όρων έκτησής της, χωρίς να συζητάμε για τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στα σοφρονιστικά καταστήματα, στη δυνατότητα που υπάρχουν στα σοφρονιστικά καταστήματα, να το πούμε έτσι, να
να μπορέσουν να εκτιθούν όλες αυτές οι ποινές, θα δημιουργήσει στο μέλλον άλλου είδους προβλήματα που ως γνωστόν αντιμετωπίζονται με εξίσου προβληματικά μέτρα οριζόντιων αποφυλακίσεων κλπ. Εμείς αναρωτιόμαστε, όταν έρχεστε εδώ και κλείνετε σε όλους τους τόνους τα μέτρα που παίρνετε για την αύξηση του χρόνου έκτησης των ποινών σε ορισμένες κατηγορίες αδικημάτων, ενώ δεν κάνετε κουβέντα για το αν πραγματικά μπορούν στα σημερινά υπάρχοντα σοφρονιστικά καταστήματα και να εκτιθούν αυτές οι ποινές, αλλά και με τους όρους, αν θέλετε, που αναπτύσσει τη σοφρονιστική διαδικασία, αν πραγματικά μπορούμε να μιλάμε κατά τη διάρκεια της απόλυσης ή όχι των κρατουμένων για ένα σοφρονισμένο ή όχι κρατούμενο, νομίζουμε ότι αυτό, αν θέλετε, δείχνει και την υποκρισία, και γιατί θεωρούμε ότι πραγματικά με τις διατάξεις και με τα μέτρα αυτά που παίρνετε δεν θα λυθεί το πρόβλημα, αλλά και αναρωτιόμαστε στις συνθήκες αυτές υπερπληθυσμού των φυλακών πώς θα αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αυτά, εκτός αν έχετε σκοπό και σκέφτεστε τα διάφορα σχέδια για ιδιωτικές φυλακές κλπ. Που υπάρχουν σε άλλες χώρες και δεν το εκτιμάτε. Θεωρούμε ότι αντικειμενικά σε επόμενο διάστημα θα οδηγηθούμε σε αυτούς τους γνωστούς οριζόντες από συμφορητικούς νόμους που χρησιμοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Αυτό όμως που δεν φωτίστηκε ιδιαίτερα στη συζήτηση και επιμείναμε και στις αρχικές μας τοποθετήσεις, είναι η αξιοποίηση και ο επικίνδυνος ρόλος του ποινικού δικαίου και η αξιοποίησή του σε βάρος του λαϊκού κινήματος και με μια σειρά κατασταλτικά μέτρα που διευρύνονται επικίνδυνα και όχι βέβαια πρώτη φορά από τη σημερινή κυβέρνηση. Αναδείξαμε και στην πρωτολογία μας μια σειρά τέτοιου είδους αδικήματα που αυστηροποιήθηκαν και διευρύνθηκε ο τρόπος ποινικοποίησή τους και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Μας ανησυχεί όμως τώρα και αυτή η συνολική, αν θέλετε, επιλογή της κυβέρνησης να διευρύνει οριζόντια, να μετατρέψει μια σειρά αδικήματα σε εγκλήματα αφηρημένης διακινδύνευσης, αν θέλετε, δημιουργώντας και τις συνθήκες με πιο αόριστο τρόπο να ποινικοποιούνται οι πράξεις χωρίς να αποδεικνύεται πραγματικά ο κίνδυνος που δημιουργείται για το κοινό, όπως βέβαια μας προβληματίζει ο τρόπος που έχει μετατραπεί και νομίζω αναφερθήκαν πολύ αναλυτικά το συγκεκριμένο το άρθρο 191 και για το ζήτημα της ευρύτητας της διάταξης που πραγματικά δεν μπορεί να εξαιρέσει οποιαδήποτε έκφραση γνώμης από την ποινικοποίηση. Ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο Γιάννης Τσουγκιώκας, ανέφερε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία μπορούν πραγματικά με βάση τον τρόπο που αναφέρεται η διάταξη να κριθούν ως ψευδή γεγονότα κρίσεις που γίνονται σε σχέση με την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση στα ζητήματα της άμυνας, της οικονομίας κλπ. Και να ποινικοποιηθούν. Και όμως αυτές τις προθέσεις, το να χρησιμοποιήσετε, αν θέλετε, το ποινικό δίκαιο σε βάρος του λαϊκού κινήματος, τις αποδεικνύεται και με αυτή την πολύ επικίνδυνη τακτική, να το πούμε έτσι, που έχετε εισαγάγει, της δημιουργίας της αντικειμενικής ευθύνης, που το κάνει και το άρθρο 191 πρώτη φορά, κάτι που δεν υπήρχε στην προγενέστερη διατύπωσή του, ούτε πριν από τις αλλαγές του 2019, η αντικειμενική ευθύνη του εκδότη, που αν θέλετε είναι μια προβληματική επιλογή που κάνει η κυβέρνηση μια σειρά νομοθετήματα να εισαγάγει ένα τόσο επικίνδυνο θεσμό, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για το ποινικό δίκαιο. Και κλείνω. Και δεν θεωρούμε καθόλου τυχαίο ότι ήρθε, αν θέλετε, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στις επιτροπές το άρθρο 272, που πραγματικά μιλάμε για έναν απαράδεκτο ευρύ τρόπο διεύρυνση του αξιοπίνου, σε μια που δίνει δυνατότητα πραγματικά να διαμορφώνεται ένας κρατικός μηχανισμός προβοκάτσιας. Το να λέτε με ένα τέτοιο ευρύ τρόπο ότι όποιος κατέχει
εμπριστικές ύλες σε μια δημόσια συνάθρηση μπορεί να κινδυνεύσει, να κατηγορηθεί μάλιστα για κακουργηματική πράξη, θεωρούμε ότι είναι, και ξέρετε πολύ καλά ότι ως κόμμα δεν έχουμε καμία σχέση ούτε ποτέ, να το πούμε έτσι, αξιοποιήσαμε μολότοφ ή τέτοιου είδους μηχανισμούς, όμως θεωρούμε ότι τέτοιου είδους διατάξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να επιλεχθεί η προβοκάτσια σε βάρος του κινήματος, και βέβαια δεν είναι δυνατόν με τέτοιες ευρείες διατυπώσεις, τις εμπριστικές ύλες που καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι μπορεί να είναι οποιοδήποτε, από το τσιγάρο, από τον αναπτήρα μέχρι το σπίρτο, μέχρι οποιοδήποτε υλικό, να ποινικοποιείται απλά και μόνο η κατοχή τέτοιων υλικών σε μόνη την παρουσία σε μια δημόσια συνάθρηση. Καταλαβαίνουμε ότι αλλού είναι στραμμένο το βλέμμα σας. Αν θέλετε, επιβεβαιώνει αυτό την κριτική που σας κάνουμε, ότι το ποινικό δίκαιο σκοπεύει και βλέπει, έχει στραμμένο το βλέμμα στο να χτυπηθούν οι λαϊκές κινητοποιήσεις και όχι βέβαια σε αυτό που πραγματικά θα ζήταγε, αν θέλετε, και θα έπρεπε, ζητάει και έχει ανάγκη η κοινωνία, στο να προστατευτεί η κοινωνία από το πραγματικό έγκλημα. Ευχαριστώ.